Δεν μπορώ την υπερβολή. Δεν γίνεται να είσαι 60 χρονών και να θέλεις να μοιάζεις 20. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 10, πόσο πολύ συμπαθείς την Ασυμπηλιού? Πάνω από 10. 11, 12. Κι εγώ. Θυμάμαι, ήταν 1999. Όντως ήταν όταν γνωριστήκαμε. Γιατί προδίδει αυτό στις ηλικίες μας. Θα να συγκερδίζω. Πες την ιστορία σου. Εγώ την Άση το 99 την γνώρισα καλά όμως. Ναι, ναι. Εγώ το 99. Μου βγάλε άστρα, ζώδια, κύκλους. Εγώ το 96, πριν ακόμα ασχοληθεί με τα άστρα και τα ζώδια. Όχι, το 96 είχα... Έχεις δίκιο, επαγγελματικά εννοείς. Γιατί καλά, τώρα να διάβαζες τα... Χαμός. Ναι. Αλλά το 1996 η Άση Μπίλιου ήταν μία από τις ωραιότερες φωνές του ραδιοφώνου. Και τώρα μαθαίνει δηλαδή. Ναι, όντως. Άμα θες το ενεργοποιείς δηλαδή. Αυτό το κομμάτι της ζωής το έχεις αφήσει πολύ πίσω. Κοίταξε να δεις πλέον. Της δημοσιογράφου εννοώ, της ραδιοφωνική παραγωγού. Και όλα αυτά. Ναι, το έχω αφήσει πίσω. Τη μουσική δεν έχω αφήσει πίσω. Γι' αυτό βγάζω τη λύσα μου το πρωί στη φωλιά των Κούκου. Τι κάνω, στη δική μου ενότητα βάζω τα δικά μου τραγούδια. Α, ναι. Άκου τώρα το τζελί. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος ακούει τα τραγούδια και όχι αυτά που λες. Θες να σου πω κάτι. Ναι, έχεις δίκιο, φυσικά εννοείται. Τα αστρολογικά θα ακούσουν. Αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες? Σε ζαλίζουν, έρχονται όλοι και ρωτάνε ζώδια, οροσκόπους. Όλοι ρωτάνε. Όλοι ρωτάνε. Ναι. Δεν με ζαλίζουν όλοι όμως. Απαντάς. Απαντώ σε όσους το κάνουν με ένα ευγενικό τρόπο και όχι με ένα πιεστικό τρόπο. Α, πώς είναι ο πιεστικός? Γιατί δεν είμαι jukebox.